Ένα εκπαιδευμένο γεράκι έχει λύσει το πρόβλημα ρήπανσης από τα πουλιά στις κεντρικές πλατείες της Λάρισας. Η Χαρούλα, όπως είναι το όνομά της, έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να διώχνει από τις πλατείες τα πουλιά από τις κεντρικές πλατείες, χωρίς όμως να τα σκοτώνει. Χαρούλα είναι το όνομά της και στο ακούσμά της πίνουν νερό και απολαμβάνουν τον καφέ τους οι Λαρισαίοι και οι επισκέπτες, οι οποίοι συχνάζουν στην κεντρική και στην πλατεία ταχυδρομείου της πόλης. Η πλατεία έχει ξεβρωμήσει. Έχει καθαρίσει εδώ και πολύ καιρό με αυτό το πουλάκι. Άλλο πράγμα. Η Χαρούλα έκανε μεγάλη δουλειά, παιδιά. Έπρεπε να έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό. Ο λόγος για το εκπαιδευμένο γεράκι που καθάρισε με φυσικό τρόπο τις δύο πλατείες της πόλης. Γίνεται ένα χρόνιο πρόβλημα με ομαλό τρόπο, με οικολογικό τρόπο, δεδομένου ότι δεν έχουμε εξόντωση άλλων πουλιών, απλά έχουμε διώξιμο πουλιών. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν και οι γνώσεις του ανθρώπου μας από το πράσινο, ο οποίος έχει πράγματι ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει βοηθήσει πάρα πολύ προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Χριστοδούλου. Λίγο πριν το σούρουπο, η Χαρούλα που βλέπετε στο χέρι του εκπαιδευτή κάνει τις βόλτισεις στην κεντρική και στην πλατεία ταχυδρομείου, καθαρίζοντας από τα πουλιά που ήταν όχι μόνο νεκρητικά, αλλά και προκαλούσαν με τις κουτσουλιές τους τη σωσμία στην πόλη της Λάρισας. Η δουλειά της Χαρούλας είναι μετά από στοχευμένη κατευθυνόμενη εφόρμηση προς τις καλιακούδες που λέμε, και να είναι οι κουρούνες και οι σταυτοκουρούνες και οι κάριες, έτσι ώστε να τις φοβήσει και να καταστήσει το περιβάλλον εδώ πέρα αφιλόξενο για αυτές και να τις κατευθύνει να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον και όχι μέσα στην πόλη που δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα. Η Χαρούλα εξοπλίστηκε με GPS και χέρι της εκτίμησης μικρών και μεγάλων. Τις έχουμε περάσει επάνω ένα πομπό GPS, τον οποίο τον τοποθετώ εγώ λίγο πριν ξεκινήσει την εργασία της, δηλαδή την έξοδό της το βράδυ, και έτσι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ελέγξουμε που βρίσκεται. Η Χαρούλα φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων και χέρι της εκτίμησης όλων.